Χαίρετε. Με επιτυχία έγινε σήμερα στο Λονδίνο η εγχείρηση του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Στο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από το νοσοκομείο του Χέρφιλντ, σημειώνεται ότι οι γιατροί είναι ευχαριστημένοι από την ως τώρα εξέλιξη. Η εγχείρηση που την έκανε ο καθηγητής Γιακούμπ κράτησε 7 ώρες. Το ιατρικό ανακοινωθέν έχει ως εξής. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ανδρέας Παπανδρέου, υποβλήθηκε σήμερα σε εγχείρηση αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας με ανθρώπινη βαλβίδα. Αυτό συνδυάστηκε με 3 bypass και αποκατάσταση της μιας πάσχουσας στεφανιαίας αρτηρίας για την βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας. Η εγχείρηση που άρχισε το μεσημέρι κράτησε 7 ώρες. Η ομάδα των γιατρών που έκανε την επέμβαση είναι ευχαριστημένη από την ως τώρα εξέλιξη του ασθενούς. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης Δημήτρης Μαρούδας, μπήκε στο χειρουργείο ήσυχος, με σθένος, και είπε ότι πηγαίνει στο χειρουργείο με μεγάλο θάρρος και επίσης τόνισε πως ευχαριστεί όλους τους Ελλήνες ανεξάρτητα από το πού ανήκουν για την θερμή συμπαράστασή τους. Για την πορεία της υγείας του Πρωθυπουργού θα ακούσουμε το τι είπε στους δημοσιογράφους ο κύριος Τηλέμαχος Χιτήρης και ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Φλόρος. Έχω να σας πω ότι στην εντατική παρακολούθηση βρίσκεται τώρα, ότι όλα πάνε πολύ καλά. Στην εντατική δεν ξέρω ακριβώς πόσο θα μείνει. Ήθιστε να μένει 2, 3, 4 ώρα. Πολύ καλή και περισσότερο. Ανάλογα με την πορεία. Μπορώ να δω. Λοιπόν, η εγχείρηση η οποία άρχισε σήμερα το μεσημέρι διήρκεσε 7 ώρες. Η ομάδα των γιατρών που πραγματοποίησε την επέμβαση είναι ευχαριστημένη με τη μέχρι τώρα εξέλιξη του ασθενούς. Λοιπόν, όταν σταματάς μια καρδιά, να σας πω και κάτι άλλο, όταν σταματάς μια καρδιά, πάβει να λειτουργεί η καρδιά και τη δουλεύεις εκεί πέρα επί 7 ώρες, λοιπόν, βέβαια εξαρτάται τι θα βρεις και τι θα μπορείς να αποκαταστήσεις. Γιατί μπορεί να βρεις πράγματα που να μην μπορείς να τα αποκαταστήσεις. Εδώ είναι το ευχάριστο ότι αποκατέστησε και την bypass αυτήν η οποία λειτουργούσε, δεν ξέρω πώς λειτουργούσε, την αποκατέστησε. Και το κύριο είναι, το κύριο σαν την επέμβαση είναι, από ό,τι ξέρω και φυσικά δεν είμαι αυθεντία, είναι όταν σταματήσει την καρδιά, ο κίνδυνος είναι να πάρει μπρος η καρδιά. Εδώ, αυτό ήταν ο μεγάλος κίνδυνος ήταν αυτός. Ο Γιακούμπ είναι άριστος χειρουργός και πιστεύαμε ότι, όχι δεν δεύτερο, όσο δύσκολα και ήταν τα πράγματα, θα μπορούσε να τα αποκαταστήσει. Αυτό έγινε και ο κίνδυνος ο μεγάλος της επαναλειτουργίας της καρδιάς ξεπεράστηκε και αυτός. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Σωτήρης Κωστόπουλος ανακοίνωσε ότι ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Τουρκούτο Ζάλ στη διάρκεια της πτήσης του υπεράνω της ελληνικής επικράτειας απίφθινε προς τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου το παρακάτω τηλεγράφημα. Ευρισκόμενος πάνω από την ελληνική επικράτεια, απευθύνω προς την εξοχότητά σας τις θερμότερες ευχές μου για γρήγορη και πλήρη αποκατάσταση της υγείας σας, ύστερα από την σημερινή σας εγχείρηση. Θέλω για μια ακόμη φορά να επαναλάβω τις εγκάρδιες ευχές μου για τη δική σας μακροημέρευση και τη συνεχή πρόοδο του ελληνικού έθνους. Η Αμερικανική Βουλή ενέκρινε χτες το νομοσχέδιο για την εξωτερική βοήθεια για τον επόμενο χρόνο και σε αυτό προβλέπονται κονδύλια 350 εκατομμυρίων δολαρίων για την Ελλάδα. Στα ποσά για την Ελλάδα και την Τουρκία διατηρείται η αναλογία 7:10. Το επόμενο βήμα είναι η έγκριση του νομοσχεδίου από την Γερουσία. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Θόδωρος Πάγκαλος, συνεχίζοντας την περιοδία του στις πρωτεύουσες των 12, είχε σήμερα συνομιλίες με την κυβέρνηση της Δανίας στην Κοπενχάγη. Ο κ. Πάγκαλος, σε δήλωσή του στην Κοπενχάγη, δήλωσε ότι η διάσκεψη κορυφής της κοινότητας θα γίνει στη Ρόδο όπως έχει προγραμματιστεί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου. Και πρόσθεσε ότι θέμα αναβολής ή ακύρωσης ούτε συζητήθηκε, ούτε καν αναφέρθηκε, ούτε από τις χώρες μέλη, ούτε από την Επιτροπή.
Στις Βρυξέλλες, εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι η διάσκεψη κορυφής της Ρόδου θα γίνει στην καθορισμένη ημερομηνία και αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για φήμες που διαδίδονται, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί η προέλευση και η εγκυρότητα αυτών των φημών. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Γιώργος Βασιλείου, σε σημερινό του διάγγελμα με την ευκαιρία της ημέρας της ανεξαρτησίας της Κύπρου, κάλεσε τους Τουρκοκύπριους να παραμερίσουν οποιαδήποτε σοβινιστική αντίληψη, καθώς και οποιασδήποτε διαχωριστικές επιδιώξεις, και να πάρουν το χέρι που τους απλώνουν οι Ελληνοκύπριοι μαζί προς ένα καλύτερο μέλλον. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χρήστος Αρτζετάκης, απέστειλε προς τον πρόεδρο Βασιλείου για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου θερμό μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Να πούμε κάτι για τη Σοβιετική Ένωση τώρα, παίρνοντας την διεθνή επικαιρότητα. Κάνοντας επίδειξη της πολιτικής του δύναμης, ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Κορμπατζόφ εμπέδωσε σήμερα την εξουσία του στην κορυφή του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος και άνοιξε το δρόμο για την ριζοσπαστικοποίηση του μεταρρυθμιστικού του προγράμματος. Συγκεκριμένα, στην σημερινή ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής, που κράτησε μόνο μία ώρα, ο κ. Κορμπατζόφ πέτυχε την απομάκρυση 5 ανώτατων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου Αντρέι Γκρομίκο, που είχαν συνδεθεί με την περίοδο του Λεωνίδ Μπρέσνιεφ. Δεύτερον, φαίνεται ότι εξουδετέρωσε και υποβίβασε τους δύο κυριότερους εκπροσώπους της πιο συντηρητικής γραμμής, δηλαδή τον Ιγκόρ Λιγκατζόφ και τον Βίκτορ Τσεμπρικόφ. Τρίτον, προώθησε ένθερμους οπαδούς της Περεστρόικας σε θέσεις κλειδιά στους τομείς της ιδεολογίας, των διεθνών σχέσεων και πιθανώς στην ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Τέταρτον, πέτυχε τη συνένεση της Κεντρικής Επιτροπής για την δραστική αναδιάρθρωση του κομματικού μηχανισμού σε όλα τα επίπεδα, πράγμα που σημαίνει μεταξύ άλλων ότι θα μειωθεί κατά 50% ο αριθμός των γραφειοκρατών και πέμπτον, με την συνταξιοδότηση του κυρίου Γκρομίκο, άνοιξε το δρόμο για την δικιά του υποψηφιότητα στην Προεδρία της χώρας, που θα κατέχει παράλληλα με το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, το νέο μέλος του πολιτικού γραφείου και υπεύθυνος για τον τομέα της ιδεολογίας, Βαντίμ Μεντιέδεφ, που βλέπουμε στους δέκτες μας, δεν ξέρω γιατί δεν τον βλέπουμε, δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα της σημερινής ολομέλειας αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Αναλυτικότερα, εκτός από τον Αντρέι Γκρομίκο, απομακρύθηκαν από το πολιτικό γραφείο Μιχαήλ Σελομέντσεφ, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη, Βλαντίμιρ Ντόγκλικ και Πιότρ Δεμίτσεφ. Ο Ιγκόρ Λιγκατσόφ, που ήταν υπεύθυνος για τον τομέα της ιδεολογίας, ορίστηκε σήμερα υπεύθυνος για τη γεωργία, και ο Βίκτορ Τσεμπρικόφ ορίστηκε γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και πιθανότατα θα χάσει την αρχηγία της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Όπως είναι γνωστό, αύριο συνέρχεται εκτάκτος στο Ανώτατο Σοβιέτ. Σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου ΤΑΣ, θα συνέλθει τη Δευτέρα εκτάκτος και το Ανώτατο Σοβιέτ της Ομοσπονδίας της Ρωσίας. Να περάσουμε πάλι στην ελληνική επικαιρότητα. Προβλήματα είχαμε σήμερα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και σε όλα τα αεροδρόμια εξαιτίας της απεργίας των υπαλλήλων της πολιτικής αεροπορίας, αλλά και της απεργίας των ιδιοκτητών ταξί. Ματαιώθηκαν μερικές πτήσεις εσωτερικού, κυρίως σε μικρά αεροδρόμια, και υπήρχαν καθυστερήσεις και προβλήματα στην εξυπηρέτηση των επιβατών. Προβλήματα όμως δημιούργησε και η συγκέντρωση που έκαναν το πρωί οι ιδιοκτήτες ταξί της πρωτεύουσας και έκλεισαν με τα αυτοκίνητά τους στις εισόδους και των δύο αεροσταθμών. Οι ιδιοκτήτες ταξί ήθελαν να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας στους υπουργούς μεταφορών της ΕΟΚ, που αναχώρησαν το πρωί για την Θεσσαλονίκη, καθώς και στους υπουργούς περιβάλλοντος της κοινότητας, που ήρθαν σήμερα για να πάρουν μέρος στο άτυπο συμβούλιο στους Δελφούς. Η απεργία των ιδιοκτητών ταξί θα λήξει στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης, Απόστολος Κακλαμάνης, τόνισε σήμερα ότι η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας έχει ως κύριο μοχλό τη μεταφορά.